Τελειώνουμε την φετινή σεζόν που πραγματικά είχε μια ευχή μέσα της με την κατάρα της Irma Web. Ήταν μια ευτυχισμένη χρονιά. Είχαμε πάρει την ευχή, είχαμε γυρίσει την κατάρα σε ευχή και τελειώνουμε με την παράσταση αυτή που είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μεταξύ δύο φίλων παλιών και σπουδαίων ηθοποιών, παλιών φίλων εννοώ και... και παλιόφίλων. Παλιόφίλων. Χαίρομαι που τα παιδιά έκαναν αυτή τη σπουδαία παράσταση και είναι εδώ και κλείνουμε. Θα σας μιλήσουν αυτοί, είναι σημαντικοί συντελεστές, σημαντικοί μεταφραστές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί. Εμείς είμαστε λοιπόν χαρούμενοι που τελειώνουμε με την παράσταση αυτή τη φετινή σεζόν και θέλουμε να πούμε ότι θα ξαναβρεθούμε πολύ γρήγορα γιατί το φεστιβάλ Φιλίππων Θάσου είναι σχεδόν έτοιμο και απλώς τα τυπικά μένουν για τις ανακοινώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, γιατί με τον τρόπο σας βοηθάτε και το ΔΠΘ και το φεστιβάλ. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Α, μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να είμαστε εδώ. Έχουμε μια παράσταση που αγαπάμε πολύ, που έχουμε περάσει πολύ όμορφα μαζί της, που έχουμε ταξιδέψει ήδη και τώρα ταξιδεύουμε και σε πραγματικό χρόνο. Φύγαμε από την Αθήνα και ήρθαμε εδώ και ευελπιστούμε ότι αυτή η κατάρα εντός εισαγωγικών θα σας ταξιδέψει, θα σας μαγέψει και θα σας χαροποιήσει όπως και εμάς, που κάθε ευκαιρία που έχουμε να παίξουμε αυτή την παράσταση είναι μεγάλη χαρά, και τους όλους τους θεατές μέχρι τώρα που μας έχουν πει ότι διασκεδάζουν με την ψυχή τους και περνάνε πολύ όμορφα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι κάθε φορά να παίζουμε άλλη μια φορά αυτή την παράσταση. Για μένα προσωπικά είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον, ό,τι πιο δύσκολο, ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει σε αυτή την θεατρική μου διαδρομή μέχρι σήμερα, και επειδή αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται, είμαι και πάρα πολύ τυχερός, ευγνώμων που συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο όπως είναι ο Γεράσιμος, γιατί είναι ένα έργο που πάντα τα λέω αυτά, κρύβεται, φεύγει, κάνει διάφορα, δεν αισθάνεται καλά, δεν μπορεί, δεν νιώθει άνετα μες στα ρούχα του. Αλλά επειδή είναι αλήθεια, έχω περάσει πολύ ωραία στο θέατρο τα τελευταία 22 χρόνια. Είχα την τύχη να κάνω πολύ όμορφες συνεργασίες. Δεν ήταν όλες πάντα καλές, έμαθα από όλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν με έναν ηθοποιό καταφέρνεις να συνυπάρχεις πάνω στη σκηνή και να αναπνέεις, θα το πούμε έτσι συμβολικά, με έναν παρόμοιο τρόπο, αυτό είναι, επειδή είναι κάτι πολύ σπάνιο δυστυχώς, θεωρώ ότι πρέπει κανείς να το αναγνωρίζει, να το λέει, να το χαίρεται και να το εκτιμάει, γιατί μόνο καλά πράγματα έχει να πάρει από αυτό. Τα υπόλοιπα επί σκηνής. Θα σας τα πούνε οι ρόλοι μας, η Lady Alba, ο Igor, η Jane, η Irma, ο Λυκάνθρωπος και διάφορες άλλες έτσι, προσωπικότητες αυτής της σουρεαλιστικής τρελής κωμωδίας. Έλα, αλλάξουμε τώρα. Ναι. Πώς κάνω. Θέλω κι εγώ να συνεχίσω αυτό το ευχολόγιο και καταρολόγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πολύ έτσι ζεστές προσφωνήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή. Ευχαριστούμε εσάς. Στείλαμε με τον αντιπρόσωπο κύριο Κατσούλη στο διαδίκτυο τις καλημέρες μας και τις ευχές και στην Καβάλα. Από το πρωί, στο Twitter κάνει αυτή τη δουλειά. Κάνει αυτή τη δουλειά ο Κρατερός. Χαιρόμαστε που πραγματικά είμαστε σε αυτή την παράσταση, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια πάρα πολύ έτσι διασκεδαστική παράσταση. Προσφέρει πολύ μεγάλη χαρά σε εμάς. Βλέπουμε ότι έχει και ένα γκέλ, μια ανταπόκριση στον κόσμο πολύ ιδιαίτερη. Την ίδια στιγμή όμως η παράσταση, θέλουμε να πιστεύουμε, και γι' αυτό το λέμε και προς τα έξω, ενώ είναι πολύ διασκεδαστική, έχει
πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραίο ύφος, πολύ ωραίο στυλ. Δεν είναι μία ευκαιριακή δουλειά που απλώς χαχανίζεις, ενώ είναι μία από αυτό που λέμε καραμπινάτη κωμωδία, ουσιαστικά σαρκάζει και σατιρίζει όλα τα είδη θρίλερ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο της. Τι άλλο να πούμε για την παράσταση? Ένα άλλο στοιχείο που την καθιστά έτσι λίγο ιδιαίτερη είναι ότι αυτοί οι δύο ταλέποροι ηθοποιοί που παίζουν ο καθένας από 5 διαφορετικούς ρόλους υποδίονται αυτούς τους ρόλους με ολόκληρες μεταμφιέσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κώδικας που λέει ότι όταν ένας ηθοποιός φοράει ένα καπέλο είναι ένας ρόλος, αλλά υπάρχουν ολόκληρες μεταμφιέσεις. Αυτές οι μεταμφιέσεις κατά τη διάρκεια της παράστασης γίνονται σε εκνευριστικά γρήγορους ρυθμούς, τόσο πολύ που γαργαλάνε, είναι πολύ γαργαλιστικό για το κοινό. Οι συντελεστές... Ο σκηνοθέτης μας ο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης. Έχει φροντίσει για το ύφος, για το στυλ και για την αισθητική της παράστασης. Η Λίλη Πεζανού έχει κάνει τα σκηνικά. Η Κλέρ Μπρέσουελ έχει κάνει τα κουστούμια. Τη μετάφραση την έχουν κάνει 4 διαφορετικές. Θα δείτε τα ονόματά τους. Που έχουν φροντίσει είναι να πολύ... είναι πραγματικά πολύ ζωντανός αυτός ο λόγος. Επίσης να είναι ιδιαίτερα, θα δείτε ότι είναι ένας λόγος όμορφος. Επειδή ο ίδιος ο Λάντλαμ ήταν, διάβαζε πάρα πολύ, του άρεσε το ποιητικό θέατρο, το Ελισαβετιανό θέατρο. Έχει πάρα πολλές αναφορές στο Σέξπιρ και γενικά στη λογοτεχνία. Υπάρχει, χρησιμοποιείται μια πολύ ωραία γλώσσα.